Δεν είναι μόνο το ένα γεφύρι στις Αλικές που υποχώρησε το βράδυ της Παρασκευής με αποτέλεσμα να καταπλακώσει 6 παιδιά και να χτυπήσει ελαφρά ευτυχώς ένα εξάχρονο. Όπως λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλικών Νίκος Χαλιώτης, υπάρχει ένα ακόμη γεφύρι το οποίο είναι ανοιχτό. Βρίσκεται ακριβώς εκεί που παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο. Σε αυτό υπάρχει ορατότητα και φαίνεται το κενό, όμως δεν πάβει να αποτελεί παγίδα για τα μικρά παιδιά που τρέχουν κάθε μέρα εκεί για το παιχνίδι τους. Αυτό το γεφύρι βρίσκεται επίσης δίπλα σε σπίτια, κάτω από τις αυλές και τα παράθυρα των σπιτιών. Κάθε μέρα 100 παιδιά παίζουν μέσα στο χωριό με κίνδυνο να χτυπήσουν, σημειώνει ο πρόεδρος του συλλόγου, τονίζοντας ότι υπάρχει ένας ακόμη κίνδυνος. Τα μπάζα που έχουν πέσει από το γεφύρι και τα υπόλοιπα που θα πέσουν θα φράξουν την μπούκα προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα σε ενδεχόμενη ισχυρή βροχόπτωση να υπερχυλήσει το γεφύρι και τα νερά να πλημμυρίσουν τα σπίτια. Η δουλειά που πρέπει να γίνει εκεί είναι μεγάλη και δαπανηρή, συνηγορεί το χωριό και ο σύλλογος. Όμως πρέπει να γίνει, συμφωνούν, τονίζοντας ότι έχουν ήδη απευθυνθεί στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας για την κάλυψη και των 2 γεφυριών. Το αίτημα ανασύρθηκε μετά το συμβάν το βράδυ της Παρασκευής. Ήταν τρομακτικό να ακούς τις φωνές των παιδιών που έτρεμε η γη κάτω από τα πόδια τους, γλιστρούσαν και έπεφταν μέσα στο νερό την ώρα που υποχωρούσε το γεφύρι, συμπληρώνει ο κύριος Χαλιώτης που βρέθηκε στο σημείο μετά από λίγα λεπτά. Ευτυχώς το εξάχρονο παιδάκι που τραυματίστηκε στο πρόσωπο και το πόδι είναι καλά στην υγεία του, όπως μας ενημέρωσε η μητέρα του. Η οικογένεια σκοπεύει να κινηθεί νομικά, ενώ ήδη έχει αναλάβει την υπόθεση δικηγόρος. Από την πλευρά του Δήμου έγιναν εργασίες στο σημείο. Τοποθετήθηκαν ειδικά πλέγματα τα οποία διακρίνονται και τη νύχτα, όμως οι κάτοικοι του χωριού εκτιμούν ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Ερωτηθείς ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θανάσης Ραφτακόπουλος είπε ότι υπάρχει ήδη μελέτη και για τα 2 γεφύρια, όμως οι εργασίες θα γίνουν το 2018. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια επί θητείας Διονύση Κοτσούλια. Έπρεπε να καλυφθεί γιατί μεταξύ άλλων αποτελούσε και εστία μόλυνσης για την περιοχή, είπε ο αντιδήμαρχος.